μέσα στη μεγάλη αυτή περίοδο αμυρότερα. Και την κατανυκτική ταυτό χρόνο, στην περίοδο του Τριωδίου, και είμαι θα συγκεκριμένο στην Δετάρτη λεγόμενη Κυριακή των Ισπιών. Η Αγία μας Εκκλησία έχει επιστρατεύσει από τότε που άρχισε αυτή η ωραία περίοδος η διδακτική όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται στον άνθρωπο. Ώστε εάν ο άνθρωπος προσέξει να μπορεί να ωφεληθεί, διότι αυτό άλλωστε είναι και ο προορισμός του ανθρώπου, το να μένει ακόμη στη γη, να ωφελείται, να καταρτίζεται, να ετοιμάζεται, να ολοκληρώσει κάποτε. Σήμερα θα ακούσατε ένα οικογενειακό δράμα που παρουσιάστηκε μεταξύ του Κυρίου μας μερικών από ακροατάς εκεί, των μαθητών και εκείνου του βασανισμένου πατέρα με το δαιμονισμένο παιδί. Επί τη ευκαιρία αυτή ήθελα να έλεγα και να υπενθύμιζα και να υπεδείκνυα αυτό το τρίτο πρόσωπο που δημιουργεί τη δυστυχία των ανθρώπων και για την προσωρινότητα και για την αιωνιότητα. Το πρόσωπο αυτό είναι του Σατανά. Εμείς μάθαμε να βλέπουμε μόνον δύο πρόσωπα, Θεό και άνθρωπο. Όμως δεν είναι μόνο ο Θεός και ο άνθρωπος, είναι και ο διάβολος. Γι' αυτό το τρίτο πρόσωπο δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα οι άνθρωποι. Να πω δεν θέλουν να γνωρίσουν, δεν ξέρω. Πολλά πράγματα γνωρίζει ο άνθρωπος. Το σοβαρότερο αυτό θέμα δεν το γνωρίζει. Τολμώ να πω ότι αν θελήσουμε να τα βάλουμε στη σειρά το έργο του Κυρίου και το έργο του Σατανά, προηγείται το έργο του Σατανά του Κυρίου. Διότι αν δεν υπήρχε ο Σατανάς, δεν θα έρχεται ο Χριστός στον κόσμο. Δεν θα είχαμε εβδομάδα παθών. Δεν θα είχαμε σταύρωση, δεν θα είχαμε ταφή, δεν θα είχαμε ανάσταση. Και αν χωλαίνουμε στη σειρά, στις υποθέσεις του έργου του Ιησού που έκανε για τον κάθε άνθρωπο εδώ στη γη, χωλαίνουμε πολύ στη γνώση του όλου αυτού προσώπου, που με πανουργία κρύπτει τον εαυτόν του και πλανά τον άνθρωπο. Όλοι βλέπουν τον δυστυχισμένο, τον οικογενειάρχη, τον πατέρα. Καλό και αυτό που το βλέπουν. Και ας μιλήσουν μαζί του γιατί να του τύχει αυτό το πράγμα στο σπίτι. Θα βρούνε ότι είναι το άπιστος. Και ο Θεός επιστράτευσε τα πόδια, το παιδί, για να σοφρονίσει το κεφάλι. Γιατί έτσι απεδείχθη στο τέλος ότι το άπιστος. Και αυτός απέδιδε την ασθένεια του παιδιού του στους μη δυναμένους φερειπίνοι ιατρούς ή στους μη δυναμένους αποστόλους, του μαθητάς του Κυρίου, ή και σε αυτό τον Κύριο, γιατί μέχρι στιγμής ούτε αυτού του ανεγνώριζε. Αν του λέει μπορεί να κάνει τίποτα κι εσύ, αυτοί δεν κατόρθωσαν τίποτα να κάνουν. Σπλαχνίσεις οι εφημάς, λυπήσου μας, υποφέρουμε, βασανιζόμαστε. Και αυτό κινδυνεύει, αλλά και εμείς κινδυνεύουμε στο σπίτι. Λέγω λοιπόν εγώ τώρα στον εαυτό μου και εσείς δεν ξέρω τι θα πείτε στον δικό σας. Τι θέση έχουμε πάρει έναντι αυτού του τρίτου προσώπου? Πώς τον λογαριάζουμε, πώς τον υπολογίζουμε? Τον φοβούμεθα? Τον λογαριάζουμε ότι μας έχει στο χέρι?
Εδώ φτάνουν άνθρωποι να ερωτηθούν από το πνευματικό τους. Παιδί μου, μήπως βλασφημείς? Και ακούς να λέγει, όχι πατέρ μου, δεν βλασφημώ. Καμιά φορά τον έξω από εδώ λέγω. Μα είναι βλασφήμια όταν λες τον έξω από εδώ? Αυτό σας το λέγω για να σας χαρακτηρίσω την πλάνη. Σε ρωτώ, είναι βλασφήμια? Τον βλασφημάς τον Σατανά όταν λες τον έξω από εδώ? Ή του εύχεσαι του Σατανά? Σου στέλνω την πεθερά μου, διάβολε, σου στέλνω το γιο μου, τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, το γαϊδαρό μου, την αντικείμενό μου, το σκύλο μου, το γειτονά μου. Του έφυγεσαι, άνθρωπε του Σατανά, να μεγαλώσει τη βασιλεία του. Δεν τον βλασφημεί στον Σατανά, που βλασφημεί την Παναγία, τον Χριστό, τον Σταυρό, τον Κύριο κλπ. Το Θεό. Πλάνη. Και εκτός αυτού, πιστεύει ο άνθρωπος, τον έχει ζαλίσει τόσο ο Σατανάς, ώστε όταν στέλνει κάποιον άλλον στο διάβολο, ότι δεν είναι και βλάστημος. Άλλοι βλαστημούν τον αντίχριστός. Ποιος είναι αντί του Χριστού? Δεν βλαστημώ, λέει, τον Χριστό, τον αντίχριστο. Μα τον βλαστημείς? Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Γιατί εσταυρώθη? Γιατί όλη αυτή η ετοιμασία, γιατί όλοι αυτοί οι προφήτες, όλα αυτά τα σύμβολα, όλες αυτές οι εικόνες από καταβολή κόσμου, για το πρόσωπο του Κυρίου, για το πρόσωπο της Παναγίας κλπ. Γιατί? Για να πάρουν τον άνθρωπο από το διάβολο. Εκεί που τον στέλνεις εσύ και εγώ. Κατά συνέπεια, όσοι στέλνει άλλον στον Σατανά, βλασφημεί μεγάλη παρασκευή, Τίμιο Σταυρό, Χριστό, Παναγία, τα πάντα. Με ενδιαφέρει εμένα αν έγιναν, να πάει. Πλάνη. Ικτά πλάνη. Εν πλήρη 20ο αιώνα. Είναι πανούργος. Ξέρει να κλείνει την ύπαρξή του. Βλέπουμε ανθρώπους εχθρούς. Ποιον βλέπεις εκτός? Τον άνθρωπο που σε ύβρισε, που σε έκλεψε, που σε ατίμασε, ή αυτόν που τον έβαλε να σου το κάνει αυτό? Τι πρέπει να ειδείς? Δεν πρέπει να ειδείς την αιτία? Πώς βλέπεις το αποτέλεσμα? Αν εσύ προσευχηθείς και απαλλαγεί αυτός από τον διάβολο ο οποίος τον διακατέχει, το οποίο είναι όργανο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι όργανο. Αυτό και ο Θεός ξέρει. Γιατί επέτρεψε να είναι υποχείριο του Σατανά και να μην είναι αγγελοκρατούμενος και να είναι σατανοκρατούμενος. Δεν το ξέρω εγώ. Εάν προσευχηθείς και απαλλαγεί από το διάβολο αυτός, θα έρθει να σου φιλήσει τα χέρια. Θα σου φιλήσει τα πόδια. Θα σου ζητήσει συγγνώμη. Ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος που χθες ήταν εχθρός του, σήμερα θα γίνει δούλος του ταπεινός και θα σου ζητήσει ταπεινωμένη τη συγγνώμη. Αλλά πρέπει να απαλλαγεί από το διάβολο. Γιατί λοιπόν δεν βλέπεις την αιτία? Έχει πυρετό ο άνθρωπος. Παραμιλάει. Τι να κάνεις? Θα κοιτάξει να του θεραπεύσει τον πυρετό. Για να σταματήσει να παραμιλάει. Να ενεργεί εναντίον σου. Όταν ενεργεί εναντίον σου, ενεργεί εναντίον του εαυτού του πρώτα. Γιατί εσένα μπορεί να σε βλάψει υλικό. Ψυχικό δεν μπορεί να σε βλάψει. Αν εσύ δεν θέλεις να βλαφτείς. Δίδει να σε βλάψει Ιωάννη, λέγει ο Θεός Χριστός όμως από την Κουκουτσό. Ημί Ιωάννη. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει αν εγώ δεν θελήσω να βλάψω τον εαυτό μου. Μη ακούτε εχθρούς. Οι εχθροί είναι ευεργέτες της ψυχής του ανθρώπου. Αρκεί να τους χρησιμοποιήσουμε καλώς. Δεν τους επιζητούμε. Αν όμως βρεθούνε, καλώς να έρθουν. Και γι' αυτό λοιπόν λέγω του τρίτου προσώπου, παρουσιάζοντας αυτό το οικογενειακό δράμα σήμερα, η Εκκλησία μας υπενθυμίζει αυτό το τρίτο πρόσωπο, το οποίο ούτω καν το συζητούμε. Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν να σας πω ότι αν δεν υπήρχε αυτό το τρίτο πρόσωπο, ο διάβολος,
ούτε ο Χριστός χρειάζεται να έρθει στον κόσμο να λύσει τα έργα του σατανά, να συντρίψει την κεφαλή του, να εφαρμόσει εκείνο που λέγει στην προς Εβραίους, επί τα παιδεία και κοινών και σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίως μετέστε τον αυτόν, είναι αδια του θανάτου του καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου θέση των διάβολων. Δεν υπήρχε λόγος να έρθει. Γι' αυτό το πρόσωπο ήρθε. Γι' αυτή την αιτία ήρθε. Σατανάδες είναι οι ληστές, οι οποίοι δημιουργούν έλκη εις τα ψυχά των ανθρώπων. Και ο Χριστός τους περιπεσώντας εις τους ληστάς, τους στέλνει στο παντοχείο του ένθα η παντοχής για να θεραπευθούν. Δεν υπήρχε λόγος υπάρξεως της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν υπήρχε λόγος υπάρξεως των μυστηρίων της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν υπήρχε λόγος υπάρξεως των ιερέων εις την Εκκλησία. Μη ακούτε τους ανθρώπους οι οποίοι ομιλούν περί αδυναμιών, κληρικών κλπ. Και αυτό σήμερα κατηγόρησε τους μαθητάς του Κυρίου. Ήρθα λέει σε αυτούς, δεν μπορούσα να μου κάνουν τίποτα. Σαν να του λέει τι τους έχεις κοντά σου και τους κουβαλάς. Και έφταιγαν αυτοί που δεν μπόρεσαν να εκβάλει το δαιμόνιο οι μαθητές. Έφταιγε η απιστία η δικιά του. Δεν έφταιγαν αυτοί. Φταίνε σήμερα οι κληρικοί διότι δεν είναι καλοί. Στην δυνάμει του Ιησού γίνονται όλα. Πήγαινε εσύ να γίνεις καλός. Στείλε το παιδί σου. Τι μου κάθεσαι απ' έξω και κρίνεις και κατακρίνεις. Δεν γίνεται με παραγγελία. Αυτό το φύραμα το σημερινό. Για πήγαινε. Για βάλ το εσύ αυτό το καλυμά σου. Να δω τι ώρα θα κάνεις από εκεί και έπειτα. Αν μπορεί να σταθείς καν. Αλλά μάθαμε εμείς να μεταβιβάζουμε την ευθύνη καθώ απόγονοι του Αδάμ και της Εύας οι οποίοι μετεβίβασαν την ευθύνη ο ένας τον άλλον και αμφότεροι στον Θεό. Και έχουμε τη γνώμη ότι απειλάγημεν. Δεν θα υπήρχε λοιπόν λέγω λόγος υπάρξεως. Ούτε κλήρου, ούτε εκκλησίας, ούτε μυστηρίων. Τι κάνει το βάπτισμα στην εκκλησία. Να δώσει λίγες δεκάρες στον ιερέα και στον νεοχώρο και στον ψάλτη που θα πει το πατερημόν. Γι' αυτό είναι. Όχι. Καθαρίζει τον άνθρωπο και διώχνει το διάβολο μέσα από τον άνθρωπο. Για πήγαινε να ακούσει εκεί πέρα τη μάχη που δίδει ο ιερέας με το διάβολο μέσα από την καρδιά, στην καρδιά του παιδιού. Την μητρό που το φυσάει, την μητρό που το εξορχίζει και το διατάσσει να φύγει. Πήγαινε να δεις ότι η δρακούλα ή ο δράκος αυτός τα μικρά έχουν σατανά μέσα τους. Τι έργασε να κάνει το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Να μαθαίνει ο Πάτερ τα μυστικά, τα έχει ανάγκη να μάθει τις βρωμιές τις δικές μας. Καθαρίζει τους ανθρώπους από την αμαρτία. Λύει τα έργα του σατανά. Λύει τα μάγια. Τακτοποιεί το μάτιασμα. Δεν υπάρχουν ευχές στην εκκλησία. Τι εργασία και τι αποστολή έχει το ευχέλιο. Τις ασθένειες τις οποίες δημιουργεί ο διάβολος στον άνθρωπο να τις εξωτερώνει. Τι αποστολή να έχει ο αγιασμός. Τι τον διαβάζει ο αγιασμός το νερό. Και τι παίρνει το βασιλικό και την ελιά και πηγαίνει σπίτι και ραντίζει. Τι κάνει. Την οποίης έξωση στο διάβολο. Αλλά ποιος το υπολογίζει και ποιος το λογαριάζει αυτό. Βρισκόμενοι σήμερα σε μια δαιμονισμένη ανθρωπότητα η οποία πραγματοποιεί την προφητεία του μεγάλου Αντωνίου που είπε ότι θα έρθει εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι χαμένωσαν. Θα είναι δαιμονισμένοι λέει οι άνθρωποι σε μια εποχή και αν τις δεν μένει θα του λένε οι άλλοι ότι μένει. Και αν κάποιος έχει γλιτώσει, έχει αγωνιστεί και δεν είναι υπό την επίρρεια του σατανά, θα του λένε οι άλλοι ότι είναι δαιμονισμένος. Έτσι δεν είναι. Θέλει κάποιος να νηστέψει σήμερα, θέλει κάποιος να εγκρατευτεί, θέλει κάποιος να κάνει το σωστό, να κάνει παιδιά, να πάει στην εκκλησία, να προσευχηθεί. Τι του λένε. Ότι είναι τρελός, δεν του λένε, ότι είναι δαιμονισμένος, δεν του λένε οι άλλοι τρελοί. Είναι η εποχή αυτή σήμερα.
Και προσέξτε το αυτό το πράγμα, αγαπητοί μου, διότι είναι δύσκολα τα χρόνια. Είμαστε σε μια εποχή πολύ άσχημη και εξαρτάται από εμάς. Ο Χριστός είναι ο ίδιος, όπως ο ήλιος είναι ο ίδιος. Και ενεργεί όπως ενεργούσε, δεν άλλαξε τίποτα. Και σήμερα αν έρχεται, δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί του, όπως λένε ορισμένοι, θα αναγκαζόταν από τα πράγματα. Δεν μας έχει ανάγκη, τον έχουμε ανάγκη. Διατάσσει, δεν διατάσσεται. Αλλά πλανά ο άνθρωπος τον εαυτόν του και πλανά και τους άλλους. Γιατί πολλοί άνθρωποι γίνονται αιτία να πλανηθούν και άλλοι άνθρωποι λόγω της περιοχής, λόγω της θέσεως, λόγω της προσωπικότητας που έχουν στον κόσμο. Και οι άνθρωποι βλέπουν περισσότερο τον κόσμο και λιγότερο τον Θεό, τους μιμούνται. Γι' αυτό και θα βρεθούν με πολλά μεταγιών στο λαιμό τους, κρεμασμένα εντί ημέρα εκείνη. Ότι οι άνθρωποι περισσότερο βλέπουν και λιγότερο ακούν. Μου κάνει λοιπόν αίσθηση και μου δίνει πολλά επιχειρήματα η σημερινή υπόθεση αυτής της οικογενείας, αυτού του πατέρα, του δυστυχισμένου και του παιδιού αυτού, που αποκαλύπτει τα έργα του σατανά απάνω στο παιδί αυτό. Χριστός μας είδε ποιος έφταιγε. Έφταιγε η ολιγοπιστία του πατρός αυτού ή η απιστία, τολμώ να πω, που αν είχε και κανένα δάχτυλο πίστη, δεν ξέρω, του την εκλώνησαν αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, όταν δεν βρήκαν τον ίδιο τον Χριστό εκεί. Το πήρε βέβαια το παιδί, το πήγε, αλλά το πήγαινε για τον καθηγητή, όπως λέγαμε εμείς. Δεν το πήγαινε για τους μαθητάς, για τους βοηθούς. Και όταν άκουσε ότι δεν είναι εδώ, ήταν στο Θαβόρε πάνω, ήταν η μέρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου, τότε κόπηκαν κάτω διλεγόμενων στα γονατά του. Είναι, λέει, κάτι μαθητέ του εδώ, πήγαινε το εδώ πέρα, αν μπορέσουν σου κάνουν τίποτα. Αυτό ήταν. Περιορίστη η πίστη του και αποτέλεσμα δεν είναι. Για σκεφτείτε και εμείς να πάρουμε ένα παιδί και να πάμε στο Λονδίνο, στον καθηγητή, διότι το παιδί μας έχει μια σοβαρά ασθένεια που δεν θεραπεύεται εδώ, και να χαλάσουμε δεν ξέρω πόσα και να πάμε εκεί πέρα και να μάθουμε ότι λείπει στην Αμερική και θα έρθει από 2 μήνες. Όμως είναι κάτι εδώ βοηθή του κλπ. Καλή και αυτή. Τίποτα από αυτά. Τα πόδια μας εκόπηκαν εφόσον ο καθηγητής λείπει. Από τούτο έγινε και εκεί πέρα. Και κλονιστήσα η πίστη και περιοριστήσα του πατρός, οι μαθητές δεν το κατόρθωσαν. Η πίστη είναι το δοχείον που δέχεται μέσα τα θαύματα. Βέβαια οι μαθητές δεν θα το έβγαζαν το δαιμόνιο εν το ονοματίτων, θα το έβγαζαν εν το όνομα του Ιησού, αλλά ο πατέρας τους έδεσε τα χέρια. Σήμερα οι άνθρωποι βλέπουν τα παιδιά τους που δεν στέκονται καλά, βλέπουν τα κορίτσια τους που τα χάσανε, βλέπουν που διελύθη η οικογένειά τους. Δεν ξέρουν πού να αποδώσουν όμως το γεγονός. Το αποδίδουν βέβαια στην κοινωνία. Τους στέλνουν όλοι. Τους στέλνουν τα σκάνδαλα δίθεν της εκκλησίας, των άλλων κλπ. Τίποτα από αυτά. Η απομακρυσή τους από το Θεό τους θέει. Η απομακρυσή τους από την εκκλησία τους θέει. Η μη χρησιμοποίηση του κλήρου τους θέει. Που δεν έχουν πνευματικό. Και το πνευματικό σήμερα το αντικατέστησαν με ψυχίατρο. Όλα τα έθνη με ψυχίατρο. Γι' αυτό και δαιμονίστηκε ο κόσμος. Και αν διαβάσετε στατιστικές, δεν ξέρω αν ποτέ σε κάποια άλλη συζήτηση σας διάβασα, θα φρίξετε όταν ακούσετε που βρισκόμεθα σήμερα. Προλίγων ημερών, στις 10 συγκεκριμένως του μηνός που μας πέρασε, του Τρίτου, διάβασα στην εφημερίδα Τα Νέα το εξής. 120 εκατομμύρια τρελοί στον κόσμο. Η τρέλα άρχισε να περισσεύει στον κόσμο μας και οι ψυχοπαθείς έχουν φτάσει στα 120 εκατομμύρια. Και ως το τέλος του αιώνος θα είναι 200 εκατομμύρια. Τους αριθμούς αυτούς τους έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η οποία στη σχετική έκθεσή της τονίζει ότι οι ψυχικές διαταραχές
τείνουν να εξελιχθούν σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της κοινωνίας. Κατά την έκθεση, τα κρούσματα ψυχικών ασθενειών επεκτείνονται με ρυθμό 3% ετησίως επί της αυξήσεως του πληθυσμού της γης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 800.000 περίπου Αμερικανοί είναι τρόφιμοι διαφόρων ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Κάθε χρόνο, 5 εκατομμύρια Βρετανοί καταφεύγουν στον οικογενειακό τους γιατρό με συμπτώματα που έχουν ανάγκη από ψυχιατρική βοήθεια. Από αυτούς, 600.000 παραπέμπονται από τους παθολόγους σε ειδικούς νευρολόγους και ψυχιάτρους και 250.000 εισάγονται εις ψυχιατρία. Και αυτά είναι αυτά που ξέρουμε αυτοί. Τα άλλα που δεν ξέρουμε, γιατί κάποτε κάποιος δικός μας έξυπνος που είχε πάει στη Κέρκυρα επισκέφθη εκεί το ψυχιατρίον και είδε απ' έξω τα σύρματα και ορισμένους που περιφέρονται και απελάμβανον τον ήλιο από τους ασθενείς. Και ρώτησε διαφελία του αν είναι πολύ μέσα εκεί και απήντησε ο τρελός ότι είσαι περισσότερη έξω. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος αντεκατέστησε τον πνευματικό ιερέα, τον ορθόδοξο, γιατί άλλοι είτε το έχουν το πετραχύλι είτε δεν το έχουν, είτε εξομολογούν είτε εξομολογούν, δεν κατορθώνουν τίποτα. Και τον αντικατέστησε τον ιερέα με ψυχίατρο, εδαιμονίστη. Γιατί και ο ένας σου εξομολογεί και ο άλλος εξομολογεί. Αλλά ο ένας σου αφήνει το σακουλάκι σου και το ξαναφέρνει, παίρνει και το πας στο σπίτι, ο άλλος σου το αφαιρεί. Δεν ξέρω αν έχω απέναντί μου κανέναν ο οποίος έχει εξομολογηθεί έπειτα από κάποια άσχημη ζωή που έκανε. Πώς ένιωσε όταν εξομολογήθη, όταν βγήκε από το εξομολογητήριο? Πόσο ανάλαφρος, πόσο νυφάλιος, πόσο ειρηνευμένος, έστω και οποιοδήποτε κανόνα και αν του έβαλε ο πνευματικός. Εν αντιθέσει με τον άλλον, ο οποίος εσυμβουλεύει ψυχίατρον, εξομολογήσει υπό του ψυχιάτρου, αλλά με το σακουλάκι πάντοτε στον νόμο. Δεν σου φταίει λοιπόν, πατέρα μου, ούτε ο Χριστός, ούτε οι μαθητές, ούτε κανείς άλλος. Φταίει η απιστία σου. Χριστός μας τα βάλε τα πράγματα στη θέση. Όταν είδε ότι πήρε νερό το φτιάρι των γραμματέων, έφτασε εκεί. Τι συζητείτε, λέει, τι κουβέντα έχετε? Αυτός ήξερε. Βγαίνει αυτός στη μέση, εγώ είμαι η αιτία αυτής όλης της συγκεντρώσεως και της συζητήσεως. Έφερα, λέει, το παιδί μου το οποίο έχει πνεύμα άλλαλον, που το ρίχνει στη φωτιά, στο νερό κλπ. 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 Στους μαθητάς εδώ, λέει, αλλά δεν μπορέσαι να μου κάνουν τίποτα. Αν όμως εσύ, λέει, μπορείς κάτι, λέει, δύνας εσύ τίποτα, βοήθησε τον ημίν, σπλακνιστείς εθιμόν. Εμείς θα πει κανείς, τι θέλουμε να το ακούσουμε αυτό το κήρυγμα? Λόξα τον Θεό, δεν έχουμε κανέναν, ούτε να το ρίχνει κάτω ο Σατανάς, ούτε να αφρίζει, ούτε να μας απειλεί. Είμαι θα καλά. Να μου επιτρέψετε, κουνώντας και το κεφάλι μου και στίβοντας και την καρδιά μου, να πω ότι προτιμότερο να είμεθα όλοι σεμινιασμένοι, δεμένοι σε σίδερα και να βγάζουμε αφρούς, παρά που είμεθα δαιμονισμένοι με γραβάτα και ελεύθεροι. Ο άνθρωπος που είναι υπό την ευθύρια του Σατανά έχει το εξής ελαφρυντικό: δεν γράφονται οι αμαρτίες. Εμείς που είμεθα δίθεν υγιείς, αλλά πράττομεν σατανικά και ενεργόμεν σατανικά, γράφονται και καταγράφονται οι αμαρτίες μας και θα μας ζητηθεί λόγος εάν δεν μετανοήσουμε και εξομολογηθούμε. Ναι. Τι είναι ο άνθρωπος που βλασφημεί? Δεν είναι δαιμονισμένος? Τι είναι η κόρη που δεν μαζεύεται στο σπίτι? Η ανθρωποιηθήσα κόρη δεν είναι δαιμονισμένη? Ποιον εξαιρετεί?
Αν ξέρει γράμματα, ακόμη το χειρότερο. Διότι κολακεύει αυτό, ότι ξέρει γράμματα και μπορεί να καταργήσει το Θεό και τον νόμο του και το Ευαγγέλιο του. Διότι είναι ελευθέρα εφόσον είναι υπόβολος στη σάρκα της, στον κόσμο, στη μόδα, στο διάβολο. Τι είναι προτιμότερο? Τι είναι η μητέρα η οποία εκ προημίου και εν ψυχρό σκοτώνει τα παιδιά της? Τι είναι? Δουλειές που δεν κάνουν ούτε τα αυτηρία. Δεν είναι υπό την επίρρεια του Σατανά? Είναι υπό την επίρρεια του Αγγέλου? Αυτός που δεν εκκλησιάζεται, αυτός που δεν απόκρεψε ακόμη. Τι είναι? Αυτός που δεν κοινωνεί, αυτός, τόσος κόσμος. Τι είναι αυτός ο κόσμος? Δεν είναι υπό την επίρρεια του Σατανά? Θα τα προτιμότερο λοιπόν να είμαι θα αλυσοδεμένη παρά που είμαι θα κατά αυτή την έννοια. Δεν το επιθυμώ, δεν το λέγω, δεν το θέλω, δεν το εύχομαι. Κάνω μία σύγκριση όμως. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Άδειασαν οι εκκλησίες. Ποιον εξυπηρετούν? Δεν εξυπηρετούν τον Σατανά? Εάν γεμίσουν οι εκκλησίες, ποιον εξυπηρετούν και ποιον ωφελούν? Τον άνθρωπο και τον Χριστό. Πόσο κάνει το τελείως αντίθετο? Τι τους ακούει ο άνθρωπος που λασινεί? Τι τους ακούει ο άνθρωπος που δεν ξέρει, που δεν προσεύχεται, που κλέβει, που ατιμάζει, που πορνεύει, που μιχεύει, που. Και ποιον ακούει? Δεν είναι υπό την επίρρεια του Σατανά? Τι αν δεν αφρίζει? Τι αν δεν είναι σε αλυσίδες? Τι αν δεν είναι στο τρελάτικο? Αυτό είναι το θλιβερό. Γι' αυτό έχει και σε εμάς πέφτει. Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, έχει αιώνιον κύρος. Αιώνιον για όλο τον κόσμο. Διότι ο τρόπος που εισέρχεται η αμαρτία εις τον κόσμο είναι η ίδια, ο ίδιος. Ο Σατανάς είναι ο ίδιος. Και ο Χριστός και ο τρόπος σωτηρίας, της απαλήψεως, της αμαρτίας και της αγιάς, αγίως είναι του ανθρώπου πάλι είναι ο ίδιος. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, έχει αιώνιον κύρος. Ποτέ δεν μην πείτε ότι θα ήρθε το Χριστό σε άνθρωπο που είσαι το Ευαγγέλιο. Λέω, δεν τροποποιεί το Ευαγγέλιο ο Χριστός. Διότι ο άνθρωπος πάντοτε έχει την ανάγκη των προτροπών και των εντολών του Ευαγγελίου. Δεν πρόκειται να αλλάξει ο τρόπος. Ένας είναι ο τρόπος που εισέρχεται ο άνθρωπος εις τον κόσμο και ένας είναι ο τρόπος ο οποίος εξέρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αυτοί οι οποίοι κοιτάζουν να εισαγάγουν ανθρώπους εις τον κόσμο, δυνάμει ζωής υπαρχούσης εν τω ανθρώπου εισάγεται ο κόσμος, ο καινούριος, μέσα στις σωλήνες κλπ. Που θέλουν να μας φτιάξουν νέα ζωή. Για να καταργήσουν τον Θεό. Διότι μπορούν να αντικαταστήσουν τη γυναίκα, όμως δεν μπορούν να εφεύρουν ζωή. Στην υπάρχουσα ζωή είναι το σπερματοζωαρίο, αυτοί έχουν που θάλπουν και έτσι περιθάλπουν και αυτοί μας παρουσιάζουν. Το άνθρωπος θα είναι πάντοτε αδύνατος μπροστά στον Χριστό και είναι υποχρεωμένος να ακούσει το Ευαγγελίου. Το συμφέρει αυτό το πράγμα. Δεν είναι λοιπόν ότι ο Χριστός δεν μπορεί. Δεν είναι ότι που του λες εσύ πατέρα αν δύνασε. Δεν είναι ότι οι μαθητές δεν έχουν την δύναμη και την χάρη είναι αμαρτωλοί. Αλλά είναι η υπόθεση της πίστεως. Εν πάση περιπτώσει ο Χριστός μας τον έσκεφτε και τον γύρισε ανάποδα. Και του λέγει όχι εγώ αν μπορώ, όχι εγώ αν δύναμαι, εσύ αν δύνασε να πιστεύεις. Τότε το κατάλαβε. Τότε το νιώσε. Τότε το αντελείς. Ότι αυτό είναι η αιτία. Και πέφτει στα πόδια. Και κλαίει. Και φωνάζει. Πιστεύω λέει Κύριε. Βοήθημη τη απιστία μου. Αυτό. Αυτό θέλα. Γι' αυτό υποφέρει αυτό το παιδάκι. Όπως μούσε. Από παιδιώθε. Από μικρό. Δεν είχε υφελημένα αμαρτία. Δεν ήνυξε μόνο του να εισέλθει ο Σατανάς μέσα του. Εσύ του τον έβαλες μέσα του. Σκληροκαρδία η δικιά σου. Και για σένα υπέφερε. Όπως και πολλά παιδιά σήμερα υποφέρουν. Για την απιστία και τη σκληροκαρδία των γονέων των. Οι άνθρωποι οι διακριτικοί του πνεύματος διακρίνουν παραλυσία και ασθένεια στους γονείς και όχι στα παιδιά. Τα παιδιά την έχουν στο σώμα. Και οι γονείς την έχουν στο πνεύμα.
Θυμούμαι σε Αθήνα, κάλεσαν κάποτε ένα νέο ζευγάρι, ένα γέροντα, ο οποίος είχε χάρη Θεού, είχε κάνει και κάποιον άλλον καλά, να ειδεί ένα παιδάκι του παράλυτο, το οποίο ήταν 3 ετών. Πήρε τη μαγκουρίτσα του και τον μπαστούνι του και πήγε μέχρι εκεί, και όταν ανέβηκαν επάνω, μόνος του ετράβηξε προς το δωμάτιο της τραπεζαρίας. Ο σύζυγος δεν επίστευε όλες τις ενέργειες αυτές της άντρας πονεμένης αυτής μητέρας. Εν πάση περιπτώσει, του υπέδειξαν του γέροντα ότι το παιδί δεν είναι προς την τραπεζαρία, είναι προς το άλλο δωμάτιο. Ο γέρον δεν έδωσε καμιά απάντηση και συνέχισε προς την τραπεζαρία. Και γυρίζει αυτός και του δίνει μια μουτζά από πίσω, την γυναικός του. Αυτό τώρα μολυμέντο έφερε, τι λέει εδώ πέρα. Του μιλάμε και δεν ακούει. Παππού, παππού, εδώ είναι το παιδί. Ναι, λέει, ελάτε εδώ και θα πάμε και στο παιδί. Καθίστε, τους κάθισε γύρω. Ρε μου, λέει, σου λέει εσύ ο πατέρας, από πότε έχεις να πας στην εκκλησία? Δεν μιλάει αυτός. Από πότε έχεις να πας στην εκκλησία? Από τότε που με πήγαινε η γιαγιά μου. Πόσες φορές την ημέρα βλαστημάς τον Χριστό και την Παναγία? Σωμοτήρη τα είχε αυτά. Πόσους έχεις αδικήσει? Τον αδελφό σου, γιατί τον έκλεισε στο τρελάτικο για να του πάρει την περιουσία? Κόκαλο αυτός. Και μια σειρά άλλα πράγματα αποκαλυπτικά που ο άνθρωπος έπρεπε να τρελαθεί. Γυρίζει αυτή. Ο πρώτος σου άντρας ήταν αυτός? Λέει, ναι. Καλώς. Δεν ήταν ο πρώτος άντρας. Αυτός ήξερε. Αλλά δεν το απεκάλυψε για να μην την προσβάλλει. Μπράβο. Καλά. Ναι. Από πότε έχεις να εξομολογηθείς εσύ? Έχω πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι. Πόσα παιδιά έχεις πετάξει τον Τενεκέ? 4, ε. 4 έχει πετάξει. Και. Ποιος είναι παράλυτος τώρα? Το παιδάκι που είναι με αγνή ψυχή ή εσείς? Εγώ βλέπω ότι εσείς είστε παράλυτοι. Γι' αυτό δεν πήγα από εκεί. Θέλετε να γίνει το παιδί καλά? Και βέβαια θέλουμε. Θα γίνετε εσείς πρώτα καλά. Στον Αγιάννη εδώ στους Φρέτα υπάρχει ο τάδε πάτερ. Και στην Αγία Μαρίνα υπάρχει ο τάδε πάτερ. Σε όποιον θέλετε από τους δύο, πηγαίνετε να εξομολογηθείτε τα αμαρτήματά σας από 5 χρονών. Όταν τα εξομολογηθείτε και σας επιτρέψει ο ιερεύς, κάνει τον κανόνα σας και κοινωνήσετε, ελάτε να μου μιλήσετε όπου βρίσκουμε, να έρθω να σηκώσω το παιδί σας. Χαίρετε. Αυτοί κάθισαν κλαίγοντας οι δυο τους, ο γέροντας πήρε την τραγιάσκα του και τη μαγκουρίσα της και φύγε. Έκλεγαν μαναφιλικά. Κοιτάγονται, τι θα κάνουμε? Α, πάμε, λέει, στον εξομολόγο. Κατεβαίνουμε. Πάμε στον εξομολόγο. Οι δυο τους μαζί. Εξομολογούνται, κλαίγονται. Συμπαρέφεραν και τον ιερέα μπροστά στο δράμα αυτό, και ήταν και αυτός ο καημένος να κλαίει. Ρε παιδιά, λέει, τι μου χάματε, λέει, σήμερα. Πήγαινε στην ευχή του Θεού, λέει. Πήγαινε, λέει, κοινωνήστε. Μπορεί το παιδί σας να γίνει μια ώρα γρηγορότερα καλά. Όπως σας είπε ο άνθρωπος αυτός. Ο άνθρωπος είναι ο Θεός, ξέρω εγώ. Αφήσετε, λέει, τους κανόνες κλπ. Πηγαίνετε να κοινωνήσετε. Σου διάβασε ευχή, κοινώνησαν. Ήταν έτσι μεταμορφώσεως του Σωτήρου. Επήγανε στην εκκλησία και κοινώνησαν. Και γύρισαν στο σπίτι να πάρουν το καφέ τους και να ειδοποιήσουν τον γέροντα. Το παιδί, σηκωμένο από το κρεβάτι, τους άνοιξε την πόρτα από μέσα. Αυτά όχι το καιρό εκείνο, το καιρό ετούτο. Εάν ήθελε ο άνθρωπος να γυρίσει μέσα, να δει τον εαυτό του, θα ερμήνευε πολλές κακοδαιμονίες της ζωής του και δεν θα αναζητούσε εκεί που δεν πρέπει να αναζητήσει την ευθύνη. Αλλού είναι η αιτία. Εμείς είμαστε η αιτία. Ο πατέρας μεταβίβασε σε όλους σήμερα την ευθύνη πλην του εαυτού του.
Αλλά ο Χριστός, ο οποίος ετάζει καρδία σε νευρούς, τον εγύρισε και του έκανε αυτά που του έκανε, και τον ευώθησε τον άνθρωπο. Γύρισε λοιπόν και εσύ, αδελφέ, και κοίταξε τον εαυτό σου. Μη βλέπεις τους καρκίνους, μη βλέπεις τις σηματώσεις, μη βλέπεις τον ετζεβίρ, μη βλέπεις τους σεισμούς, μη βλέπεις τίποτα. Βλέπε την αμαρτία σου και τακτοποίησε την αμαρτία σου. Και το θέμα θα λυθεί. Όλα θα τακτοποιηθούν. Και τα ατομικά, και τα οικογενειακά, και τα κοινωνικά. Εφόσον δεν γυρίσουμε εις Χριστό. Γιατί ο Χριστός είπε, φέρετε τον μου εδώ. Βέβαια ορισμένοι θα πούνε, μου συμβαίνει και αυτό το σπίτι το δικό μου. Έχω και εγώ δαιμονισμένο παιδί, έχω και εγώ δαιμονισμένο κορίτσι. Αλλά δεν έρχεται να το πάω στον παπά, να το πάω στον εξομολόγο. Του λέω να εξομολογηθεί και δεν λέει. Τι να κάνω, κύριε Παναγόπουλε? Τι θα κάνει? Θα κάνει εκείνο που έκανε σαν νέα. Και αυτή είχε δαιμονισμένο κορίτσι. Δεν το πήρε να το πάει εκεί, ούτε θα μπορούσε να το πάει μόνη τη. Και ο Σατανάς όταν θα έβλεπε πού τον πάνε, θα την κρέμισε σε κανένα βράχο τη γριά. Πήγε μοναχή της και πάλεψε με τον Χριστό. Πήγε και πάλεψε με τον Χριστό και τον ενίσχυσε τον Χριστό. Γιατί νικάται η αγάπη και η ευπλαχνία του Χριστού. Πήγαινε, της λέει, γεννηθεί το Υιός θέλει. Ως και κοινάριον την είπε. Και εντούτοις βρήκε τρόπον να του πει, ναι Κύριε, και τα κοινάρια εσίωση εκ των ψυχίων των πιπτόντων εκ της τραπέζης των κυριών αυτών. Ναι, είμαι κοινάριον. Που θα μπορούσε να του πει, δεν θέλεις να μου κάνεις τίποτα. Έτσι, γεια σου με χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά μην με λες και σκύλο, το εδέχτη. Γι' αυτό σας λέγω, πάλεψε με τον Χριστό, εταφεινώθη. Κύριε βοήθη με, δεν θα αφήνω. Και του πήρε χαρτί υπογεγραμμένο λευκό. Υπογράφετε εσείς σε χαρτί που δεν έχει γράψει τίποτα από πάνω? Δεν υπογράφετε, δεν θα το επιτρέπουν, γιατί μπορεί να γράψουν πράγματα παράξενα από πάνω. Πήρε λευκό χαρτί τέτοιο, πήγαινε λέει να γίνει ως τέτοιο. Και καλά να γίνει και να παντρευτεί και να κάνει και ό,τι θέλει να γίνει. Νικάτε ο Χριστός. Αυτό λοιπόν θα κάνει. Μια άλλη πήγε και παρεπονέστηκε το πνευματικό και είπε, Πάτερ μου, τι να κάνω που το παιδί δεν θέλει να του μιλάω για το Θεό. Σταματήσεις. Και εσύ έτσι λες, εγώ ερχόμουν να μου πεις τίποτα να κάνω. Θα σου πω να κάνει. Αυτό όμως να μην ξανά το κάνει. Να μην ξανά του μιλήσει του παιδιού για το Θεό. Και τι θα κάνω? Θα μιλάς το Θεό για το παιδί από εδώ και πέρα. Αυτά που είχες να πεις το παιδί και δεν σ' ακούει, θα τα πεις το Θεό για το παιδί. Αλλά ποια αδειάζει που φτιάχνει τα νύχια σήμερα για να προσευχηθεί για το παιδί, που πιάνει το τηλέφωνο και λέει όλες τις αρλούμπες και όλα τα αρολογήματα 2 ώρες το πρωί, κουβεντιάζοντας με την άλλη, ποια αδειάζει να προσευχηθεί, που θέλει να κοτσομπολεύσει, που θέλει να δει αυτό το χαζοκούτι εκεί πέρα κλπ. Έχει ευχέρεια σήμερα καμιά να αδειάσει? Αδειάζει καμιά σήμερα ή κανένα να προσευχηθεί? Να βγάλει εδώ σαν τις κατσίκα στα χέρια του και στα πόδια του από τους γονατιστές. Να νικήσει το Θεό όπως τον νίκησε και αυτό σήμερα. Και όπως τον νίκησε και η Χαναναία. Κατά αυτή την ελιά λοιπόν θα φέρει. Θα κάνει λειτουργία. Θα νηστέψει. Θα δώσει ελεημοσύνη. Στο όνομα αυτού. Του ασώτου Υιού. Όσον ζει είναι μια εγγύηση από τον Θεό να τον περιμένει. Και μπορείς να τον βοηθήσεις διαμέσου της Εκκλησίας, διαμέσου του πανδοχείου αυτού, με κανέναν άλλο τρόπο δεν περνάει τίποτα. Φέρτε τον αυτόν πρόσμε, αυτό να σας μείνει εδώ μέσα. Φέρετε τον αυτόν σε μένα. Σε αυτόν λοιπόν θα πάω μαζί με τις πρεσβείες Παναγίας του Μητέρας και όλου του δικού του κύκλου του ευλογημένου του Αγίων, να παλέψεις να κερδίσεις το παιδί σου, το κορίτσι σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον γειτονά σου, τον πάτα. Αυτή είναι η συνταγή. Διότι δυστυχώς σήμερα μέσα σε μια εποχή που έχει προβλέψει ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρω αν μελετάτε ποτέ σας, θα πρέπει να έχετε βρει
στον Τιμόθεο, όπου γράφει στη Δευτέρα Επιστολή στο γάμα κεφάλαιο, από στίχος 1 και κατωτέρω, τα χαρακτηριστικά της γενεάς αυτής την οποία ζούμε. Τούτο γίνωσε, Τιμόθεε, ότι εν τις εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπί. Έσονται γάροι άνθρωποι φύλαχτοι, πέρα από τον εαυτό τους τίποτα άλλο, όχι πατέρα, όχι μητέρα, όχι ευεργέτη, κανέναν. Σχυλάργυροι, αλαζόνε, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσοι, απειθοί. Από μικρό παιδί δεν ακούει κανέναν, όχι μητέρα και πατέρα. Ειδικά δαιμόνια τα οποία κυκλοφορούν σήμερα. Αχάριστοι οι άνθρωποι, αχάριστοι, αγνώμονες. Προς το Θεό αγνώμονες, προς τους γονείς, προς τους δασκάλους, προς τον κλήρο, αγνώμονες. Δεν παραδέχονται τίποτα. Παρότι η Εκκλησία μαζέεται υπέρ των γονέων μας, των σαρκικών και των πνευματικών, υπέρ των διδασκάλων ημών. Ευεργέται μεγάλη, ευεργέται σαν το πνεύμα μας. Τίποτα. Αχάριστοι. Ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατοί, ανήμεροι, αφιλόγαθοι, προδότε, προφετοί, θετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι. Έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, θα κρατούν το κερί στην Ανάσταση έξω, όμως την δε δύναμη αυτής ειρνημένη και τούτους αποτρέπει. Φυλάξου, του λέει, από αυτό τον κόσμο. Σε αυτή την εποχή ακριβώς είναι φατό. Γι' αυτό η εργασία μας όλων είναι μεγάλη και η ευθύνη μεγάλη. Πανστρατιά πρέπει να γίνει. Να μην μείνει άνθρωπος αδιάφορος. Να μην μείνει άνθρωπος ανενέργητος. Μα η γιαγιά, μα ο άπορος, μα ο ανάπηρος, μα ο έξυπνος, μα ο κουτός, μα οι πάντες. Πρέπει να προσφέρουν υπηρεσία και να βοηθήσουνε σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε τη δαιμονισμένη. Είμαστε ακριβώς σε αυτό που έγραψε 1900 χρόνια από τώρα ο Παύλος για τις ημέρες μας δυστυχώς. Τι επιφύλαξε για μας αυτή η κατάσταση, ο Θεός το ξέρει. Όμως, εάν θέλουμε εμείς, πολλά έχουμε να ωφεληθούμε και να ωφελήσουμε. Δεν θα ήθελα να σταθώ πριν πω δύο λόγια γι' αυτό το χαρακτηρισμό που έκανε ο Χριστός μας. Ο άνθρωπος αυτός είπε ότι πνεύμα άλλαλων καταλαμβάνει αυτό. Ο Χριστός μας προσέθεσε και κοφάλαλων, και κοφών. Και πράγματι έχουμε κοφαλάλους. Δεν λαλούν και δεν ακούουν. Και υπάρχει ένα ειδικό δαιμόνιο. Διότι θέλω να γνωρίζετε ότι όπως υπάρχουν ειδικότητες στην ιατρική, όπως υπάρχουν ειδικότητες σε επιστήμες, σε τέχνες κλπ, έτσι υπάρχουν και ειδικότητες στους διαβόλους. Ειδικός σατανάς της πορνείας, ειδικός της μοιχείας, ειδικός της βλασφημίας, ειδικός της αρσενοκητίας, ειδικός για τα μάγια, ειδικός, έχουν ειδικότητα. Θα μπορεί να προσφυρνηθεί κανείς περί της αληθείας αυτής κάτι, εάν διαβάσει την έκτη ώρα. Στην έκτη ώρα εκεί υπάρχει ένας ψαλμός που παρακαλεί τον Θεό ο Δαβίδ να τον φυλάξει από δαιμόνιων πετώμενων μεσημβρινών. Πετωμένων μεσημβρινού. Ένα δαιμόνιο το οποίο ενεργεί το μεσημέρι. Αυτό να το έχουμε σοβαρός υπόψη. Εδώ αυτός το είπε άλλαλον. Ο Κύριος είπε ότι είναι κοφόν και άλλαλον. Εγώ σε διατάσσω. Το πνεύμα, το κοφόν και το άλλαλον να εξέλθει. Και ουδέποτε να εξέλθει ξανά. Πότε μπορεί να χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος ότι έχει πνεύμα κοφών και άλλων, που με τη βοήθεια του Θεού και μιλάει και ακούει. Έχει το άλλον πνεύμα όταν ομιλεί τα πάντα και αυτά τα σαπρά του όλα, όχι όμως το πνευματικό. Υπάρχει μια τάξη ανθρώπων οι οποίοι συγκεντρώνουν περιβάλλον και διηγούνται τις βρωμιές τους. Τα κατορθώματά τους στο εξωτερικό, τα νεανικά τους κατορθώματα και τις διαφθορές όλες, και κάθονται και οι νέοι και οι άλλοι με το στόμα ανοιχτό και ακούουν. Υπάρχουν γυναίκες βρωμερές, με όλη τη σημασία της λέξης, οι οποίες
σε νεάνιδες και σε άλλες, ομιλούν τα κατορθώματά τους, στις τέχνες των γύρω από την αποφυγή της τεκνογωνίας και χίλιες δυο άλλες διαβολές. Και κάθονται οι άλλοι με ανοιχτό το στόμα και ακούν τα εφευρέσεις και τα επιτέσεις. Αυτή η ίδια και αυτός ο Κύριος, αυτά που λέγει στον κόσμο, δεν τα λέγει ποτέ, δεν τον αφήνει ο διάβολος να τα πει στον παπά. Με την βεβαιότητα του σατανά, πες τα, να τα ακούσουν κι άλλοι για να πολλαπλασιαστούν, να τα κάνουν και άλλοι. Να τα πεις όμως στον παπά, γιατί έχει ένα σφουγγάρα αυτός που τα σβήνει. Δεν τα σβήνει ο παπάς, όπως λέει ο σατανάς, τα σβήνει ο Μανώλης. Γιατί εσείς λέει βλέπετε παπά, δεν είναι ο παπάς ρε, έλεγε σε έναν, αλλά είναι ο Μανώλης, με τον Γαβρίλ και με τον Μιχάλη, την ώρα της εκτομολογήσεως. Πώς δίνουν από τα χαρτιά μας, οι αμαρτίες δεν ξέρουμε, ξέρουμε ότι δίνουν, πώς δίνουν όμως δεν ξέρουμε. Γιατί πράγμα, πράγματι, ιεροκριθείως δίνονται οι αμαρτίες. Διότι οι αμαρτίες, όταν γίνουν, γράφονται σε τρία χαρτιά. Το ένα είναι της συνειδήσεως, το άλλο είναι του Αγγέλου και το άλλο είναι του Σατανά. Και μόνος δίνονται, δεν πληρώνονται, δεν παλιώνουν, δεν σαφίζουν, δεν σκουριάζουν, είναι μόνο να ανεξομολογηθούν εν μετανία. Γι' αυτό και αμαρτία, αμετανόητος ή ανεξομολόγητος, θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Σατανάς λοιπόν αυτό το ειδικό πνεύμα του άλαλον δεν αφήνει τον άνθρωπο να πει τις αμαρτίες του στον παπά. Πόσο τον αφήνει να τα πει στους πάντα και να το θεωρεί και σαν κατόρθωμα και να ακούσει χειροκροτήματα και να το θεωρούν και άλλοι έξυπνον. Όμως ουδέποτε του απαγορεύει, του πιάνει τη γλώσσα, έχει άλλον πνεύμα αυτός. Και κοφόν είναι το πνεύμα εκείνο σατανάς, ο οποίος πιάνει την ακοή του ανθρώπου. Του επιτρέπει να μπουν όλα τα στεφρά. Όλα τα σόκιν, όλες οι λομολογίες, όλες. Του τεντώνει τα αυτή να μην χάσει λεπτομέρεια. Δεν του επιτρέπει όμως να ακούσει αυτά που συζητούμε τώρα. Αν εδώ ήρθε το κάποιος μέσα, όχι με θέληση αγκαρία, θα κοιμόταν τώρα και θα ακούγεται ο χάλισμα. Θα καθόταν ο σατανάς απάνω στα μάτια του σταυροπόδι να του απαγορεύσει. Ή θα καθίσει στο ενδιάμεσο, διότι ο άνθρωπος είναι ένα τα. Τα δυο του αυτιά αποτελούν ένα τέτοιο πράγμα. Και υπάρχει και μια σωλήνα που κατεβαίνει κάτω προς την καρδιά του ανθρώπου. Λοιπόν, το ακούς. Δεν το αφήνει να πάει στην καρδιά, να το συζητήσει, να ελέγξει κλπ. Το πετάει από τ' άλλο αυτή. Κάνετε μέση-μέση και ό,τι μπαίνει από εδώ, το πετάει από εκεί. Και βγαίνει ο άνθρωπος βομβαρδισμένος από μια ομιλία, από την εκκλησία, από κάτι θα διαβάσει. Όμως, εκείνο που λέει καλά, την πόρτα το κάνει αλλά. Βγάζει το κάπου από μπροστά. Και λέει καλά, αλλά έχουμε καιρό. Δεν τον αφήνει αυτόν να ενεργήσει. Σατανάς κρατάει τα σνουμά. Κρατάει τα ενία της ψυχής. Οι αλήθειες τον βομβαρδίζουν. Αν ο άνθρωπος θελήσει να τα κάνει πράξη αυτά που ακούει τα καλά, θα αναγκαστεί να κοινοποιήσει έξωση του σατανά από εκεί. Γι' αυτό αυτός αντιστέκεται με κάθε θυσία να μην βγει από εκεί. Και δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να ακούσει. Κοιτάζει να τα διαστρέψει, να δώσει άλλες ερμηνείες, να αποδώσει αιτίες σε εκείνο που τα λέγει κοσμικές, συμφεροντολογικές και ούτω καθεξής. Κατηγορούν οι άνθρωποι τους παπάς. Τι άλλο θα πει, λέει ο παπάς, τι άλλο θα πει. Τι άλλο θα πει ο Παναγόπουλος ο οποίος πληρώνεται. Τι θα πει αυτός, λέει. Πετάει ένα μπόντο αυτός μέσα, το χαλάει ολόκληρο το θέμα. Και δεν υπακούει ο άνθρωπος. Ακούει και δεν υπακούει. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν ή ακούν και δεν πράττουν τα καλά τα συμφέροντα προς την ψυχή, έχουν το ειδικό δαιμόνιο αυτό το κοφόν. Οι άνθρωποι οι οποίοι λένε όλες τις βρωμιές, όλα τους απάθους, τους συνανθρώπους, αλλά δεν τα λένε στο πνευματικό, έχουν το δαιμόνιο το άλαλον. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Βρήκα ανθρώπους οι οποίοι και εξομολογήθησαν. Τα είπε σου λέω όλα, όσα λέει με ρώτησε. Στο γιατρό που πηγαίνεις, λες όλες τις παθήσεις σου,
όλους τους πόνους σου ή όσους σου βρει ο γιατρός. Με κοίταγε. Γιατί με κοιτάει? Το λάδι του βγάζει του γιατρού. Ξέρει γιατρέ και τούτο, ξέρει γιατρέ και εκείνο και εκεί γιατρέ και λοιπά. Το λάδι του βγάζει. Τα λες μοναχός. Αυτά που έχουμε το σώμα. Δεν το ξέρεις αυτό που έκανες ότι είναι κακό? Δεν λέει, δεν με ρώτησε. Τι είναι? Καφετζού είναι ο παπάς. Πας να του πεις τον πόνο σου και τον ξέρει. Να πεις ότι αυτό δεν το ξέρα και δεν το είπα. Σε όσα σε λέεις. Και το φέρνεις στη συζήτηση να το μάθεις για να το πας. Ο Θεός και η χάρη του για του κλήρου, των εξομολόγων, του ορθοδόξου κλήρου, για κανένας άλλος κληρικός στον κόσμο, δεν έχει το δικαίωμα αυτή ένα αμαρτία. Ούτε μπορούνε. Ούτε ο Σατανάς φοβάται, κανένας δεν φοβάται. Μόνο των αμαρτωλών, τον ορθόδοξο παπά, τον φοβάται ο Σατανάς. Το Πετραχίλι, το ορθόδοξο, έστω κι αν είναι αμαρτωλό. Όχι, το Πετραχίλι δεν αμαρτάνει, ο παπάς είναι αμαρτωλός. Δεν το φοβάται. Μόνο αυτό. Θα πρέπει ο άνθρωπος λοιπόν όλα να τα πει. Ό,τι πει θα είναι. Οι αμαρτίες του ανθρώπου είναι άνθρακες. Ο Χριστός, κλήρος, η Εκκλησία είναι ωκεάνος. Όσα κάρβουν να πας στη θάλασσα θα ζήσει. Όσα κρατήσει τον κόρβο θα σε κάψει. Αυτή είναι η αλήθεια. Στις υπόλοιπες λοιπόν οι μέρες που έχουμε μπροστά μας, με βάση αυτά τα οποία προσεφέρει η Αγία μας Εκκλησία, σήμερα και επέτρεψε να πούμε αυτά τα λίγα λόγια. Προσέξτε τον εαυτό σας και εξετάσετε τον εαυτό. Όσοι δεν αποκρέψετε, φροντίστε να αποκρέψετε. Γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν αποκρέψαν ακόμα. Παρότι ο Χριστός σήμερα είπε ότι τούτο το γένος του Σατανά είναι ήδη απροσευχή και νησία. Δεν μπορεί με άλλον τρόπο. Αυτοί έχουν τη γνώμη ότι είναι απειλαγμένοι του Σατανά και δεν έχουν την ανάγκη της προσευχής της νησίας και περιποιούνται την κοιλία του. Ας το μάθουν λοιπόν ότι έχουν λάθος. Και αυτός ο Σατανάς που τον συμφέρει να μην νηστεύει ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να σταθεί με την νησία του ανθρώπου μέσα, βόρβορος ξηρανθής λέγει ουκέ τη χείρον θεραπεύει. Έτσι λέει ο Ιώβ. Μια γούρνα με λάσπη όταν ξεραθεί δεν πάνε γουρούνια μέσα λέει να κυλιστούνε. Έτσι και ξηρανθής ασάπ ουδέπο δαίμονας θεραπεύει. Ούτε ο Σατανάς μπορεί να μείνει μέσα στον άνθρωπο που νηστεύει. Ο Σατανάς τον άνθρωπο τον θέλει να τρώγει. Για να έχει αυτό το μεριδιό του, το περιθώριό του. Θυμάμαι στην περίπτωση αυτή, κάποτε πήγαν ένα δαιμονισμένον σε έναν ασκητή. Ο άλλοι ασκητέ δεν μπορούσαν να το βγάλουν το δαιμόνιο. Και είπε εκείνος, λέει, γιατί το φέρτε σε μένα. Λέει, γέροντα, να κάνεις αγάπη, λέει, και να προσευχηθείς. Δεν έχω, λέει, τέτοιες ιδιότητες εγώ, δεν μου έχει δώσει τέτοια αγιοσύνη ο Θεός. Όμως, λέει, έχω αγάπη και εκείνο μπορώ να προσφέρω, λέει, στον αδελφό. Είναι να φύγει το δαιμόνιο από αυτόν και να έρθει σε μένα. Αυτός το είχε 14 χρόνια. Και βγαίνει το δαιμόνιο από εκείνον και μπαίνει μέσα σε αυτόν. Και μένει και σε αυτόν 14 χρόνια. Και στα 14 χρόνια βγαίνει από το στόμα του ένας μαύρος γάτος και έφευγε. Του λέει, πού φεύγει, πού πας? Έλα εδώ, του λέει, εγώ δεν σε διώχνω. Μπορώ να κάτσω, λέει, μέσα κάτσες, λέει. 14 χρόνια με κουκούτσα, λέει, από σφίνικα. Μπορώ να κάτσω εγώ εκεί πέρα? Βγήκε μοναχός. Έτσι, βούτυρο την ταΐ στην κόρη, χτυπητό αυγό το γιο. Πρόκειται να του βρεις φίλο και φιλενάδα. Υποχρεωμένος να βοηθήσεις. Δεν τον ξέρεις αν το Χριστό οι χριστιανοί και ετοιμάζονται να κάνουν Πάσχα. Τι Πάσχα? Ούτε τη χιλία δεν θα γίνει. Αν θέλετε λοιπόν, αποκρέψετε όσοι δεν αποκρέψετε. Εξομολογηθείτε, κάνετε σε 7 πάθη, παρακολουθήστε και να αξιωθείτε και της Αγίας Ανάστασης. Στην Ανάσταση μη σας διώξει ο Σατανάς, μη φύγετε μετά την Ανάσταση και πραγματοποιηθεί εκείνο που λέμε κάθε χρόνο, το αναστήτω ο Θεός και διασκορπισίτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτός. Εμείς δεν τον μισούμε, εμείς τον αγαπούμε.